Θα ξεκινήσουμε με μια κοπέλα που νομίζω ότι υπενθυμίσατε όλοι. Η Θεοφανία Παπαθωμά είναι εδώ. Μάλιστα, ήταν το θέμα των ημερών. Όχι, δεν ήρθε καλεσμένη. Μην τρέψει τα χέρια σου. Απλά εμφανίστηκε πάλι στο Facebook γιατί έκανε ένα κολλάζ. Όχι, σκανίβαλοι, εμείς δεν τρώγαμε. Όχι, εμείς δεν τρώμε κανέναν. Έκανε ένα κολλάζ με ωραίες φωτογραφιούλες και έβαλε από κάτω No hard feelings. Πολύ χαρούμενη. Τρία θαυμαστικά. I never mind, let it be. Yes. Κοινώς, σαν να αναθεωρεί όλα αυτά που έριξε το κράξιμο της αρκούδας. Και επειδή μετά άρχισε μια συνομιλία, ρε παιδί μου, με fans που την ακολουθούν στο Facebook. Του πει τι έλεγα. Τη κάναν διάφορα σχόλια. Άλλοι υπέρ τη, άλλοι κατά. Στο τέλος έγραψε. Δεν άλλαξα διάθεση. Αυτή ήταν η διάθεσή μου από την αρχή. Το κείμενο δεν ήταν διαμαρτυρία. Το πρώτο κείμενο, έτσι, δεν ήταν διαμαρτυρία. Απλώς παρέθεσα τα γεγονότα. Μην παρερμηνεύετε στους bloggers, τα λέω. Bloggers ήταν άγριοι, ξέρεις, γενικώς. Έτσι επιτεθήκανε, ρε παιδιά. Okay, πάντως εγώ βρίσκω ότι αυτό είναι μια χαρά έξοδος. Γιατί είχε μπει σε μια δύσβατη άτραπο, θα λέγαμε. Τι ωραίο που λες. Δύσβατη άτραπο. Μ' αρέσεις. Και νομίζω ότι με αυτό έφυγε από την άτραπο αυτή τη δύσβατη και μπήκε στην Εθνική Οδό με κανονικό τρόπο και cool. Είναι αυτή η δικιά μας αγαπημένη έκφραση, δηλαδή τώρα με αυτό που έκανε, ας πούμε, ίσως έκανε λίγο το κουνέλι. Όχι, 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 όχι. Πιστεύω ότι κατάλαβε ότι το να συνεχίζεται αυτό το πράγμα που δεν έχει κανένα νόημα για ένα παιχνίδι, γιατί παραλαμβάνω ένα παιχνίδι και ότι βαριές εκφράσεις για παιχνίδια και έτσι και αλλιώς και κανιβαλισμοί και γίνονται ξυνήνες κτλ. Κατάλαβε τα λάθος, γι' αυτό λέει με no hard feelings. Απλά χαρούμενοι, τελειώσαμε. Καταλαβαίνω πόσο δύσκολο είναι να ζητήσεις ένα συγγνώμη, να το πάρεις πίσω. Δηλαδή αυτό το ότι εσείς δεν καταλάβατε, λίγο το έχω βαρεθεί. Επειδή το λέγαμε για τον Ζαχαράτο, ο Ζαχαράτος είπε συγγνώμη την περσμένη εβδομάδα για αυτό που είπε. Ζήτησε συγγνώμη. Πόσο δηλαδή δύσκολο είναι να πει εντάξει πάνω στην πικρία μου έγραψα και μια βλακία παραπάνω. Μπορεί να μην νιώθει να πει συγγνώμη, Δημήτρη. Όχι, εντάξει, το συγγνώμη είναι βαρύ. Όχι, να το πάρει πίσω να πει δεν τα εννοούσα. Ρε παιδί μου πάνω στο ζόρι μου έγραψα και μια τέτοια παραπάνω. Εγώ θεωρώ ότι τα εννοούσα. Εσείς δεν καταλάβατε τώρα τι δεν καταλάβαμε. Αλλιώ τα παρεμεινέ, δηλαδή τι αούα. Δηλαδή κατάλαβε για πρώτη φορά συνήθω όταν υπάρχει μια κόντρα να είμαστε σε ένα δυνατό οργανισμό που θα έλεγε στον αντέ. Το Μέγκα, το Αγκούρια, τους πρωινούς, τους άλλους κτλ. Θα έλεγες απέναντι σε έναν άνθρωπο ότι συνήθως ο κόσμος είναι διατηρημένος καλύτερα απέναντι στον άνθρωπο που είναι μόνος του και αγωνίζεται για κάτι. Σε αυτή την περίπτωση εδώ πέρα από ό,τι παρακολούθησα ήταν το ανάποδο. Δηλαδή υπήρξε μια αρνητική διάθεση σε ένα 95% σε media, σε σέτια, σε Twitter, σε αγκούρια, σε κουκιά. Φάνηκε δηλαδή ότι ήταν δυσάρεστο και αυτό το ξινό που βγήκε. Μα δεν φάνηκε κανείς να την υπερασπίζεται. Αυτό λέω. Εκεί λοιπόν, πολύ σωστά λέω η Θεοφανία, πολύ σωστά γιατί θέλω να μην κοιτίμεσαι. Το πράγμα το παίρνει πίσω στην ουσία δεν είναι θέμα συγγνώμη. Δεν με ενδιαφέρει κάθε φορά η συγγνώμη, με ενδιαφέρει η συμπεριφορά. Η λέξη συγγνώμη δεν είναι καλά, ξέρει συγγνώμη. Και σου λέω δεν τα παίρνει. Όλα τα γαϊδούρια λένε και συγγνώμη, όπως το ξέρεις. Έχει συγγνώμη και ξανακάνουν το ίδιο. Κατάλαβε ότι το πήρε πίσω. Δεν έχω hard feelings. Δεν το παίρνει πίσω. Σου λέει ότι εσύ δεν κατάλαβε. Δεν άλλαξα διάθεση. Αυτή ήταν η διάθεση μου από την αρχή, δηλαδή χαρούμενη. Και έκανε παράθεση γεγονότα. Δεν είναι διαμαρτυρία, απλώς παρέθεσε τα γεγονότα. Όχι, το ότι τα γεγονότα μέσα λεγόταν ότι τις αλλάξαν το φόρεμα και τα μικρόφωνα. Και εσύ που κανιβαλίζεις. Τυχαίο τεχνικό πρόβλημα. Εμείς δεν είχαμε καμία, ειδικά εγώ, καμία σχέση και δεν με ενδιαφέρει. Απλά μου φάνηκε ότι ποτέ να χορεύει. It's okay. Τελειώσαμε. Ναι. Η Θεοφανία Παπαθωμά μπορεί να επιστρέψει στην καριέρα που έκανε τα τελευταία χρόνια. Απλά νομίζω ότι όταν είσαι θυμωμένος, δεν πρέπει να εκφράζεσαι. Και όπως λέγανε παλιά και οι σαμουράοι, ότι ποτέ δεν πολεμάγανε θυμωμένοι. Κερδίζανε πριν πάνε στον πόλεμο. Έλα ρε Τζέννη! Παιδιά, έχει διαβάσει μια αξία. Συμμετέχω. Αξία ανεκτήμητη. Ανεκτήμητη. Οι Κινέζοι περίμενε το πτώμα του εχθρού σου. Είμαι στημένος έξω από το ποτάμι και περιμένω το πτώμα του εχθρού μας να το περάσει από το ποτάμι. Λοιπόν, εδώ δεν είναι εχθρός μας Θεοφανία. Είναι μια ωραία κυρία, μπήκε στο σοου. Στεναχωρήθηκε όπως και άλλες κυρίες. Η Κωνσταντίνα έτσι είχε πάθει και άλλοι έτσι είχαν πάθει. Τελείωσε η κουβέντα. Πρώτα Κωνσταντίνα, θα επανέλθουμε πάλι στη Θεοφανία όταν ξανακάνει σύριαλ ή όταν ξαναπαίξει στο θέατρο.